Ινδιάνος, τα Νόγια και η Κάνδανος δεν ξεχνούν τις ναζιστικές συριωδίες. Αγωνίζονται για δικαιοσύνη και επανόρθωση, τονίζοντας ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται. Στο 80 χρόνια από τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη χώρα μας, 80 χρόνια ειρήνης, 80 χρόνια όμως με ένα δίκαιο αίτημα για την απονομή της δικαιοσύνης. Θεωρούμε με τη σημερινή εκδήλωση να αναδεικνύουμε το γεγονός και να θέσουμε πρώτον ευθυνών τους, τους υποψήφους ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές στην καρδιά της Ευρώπης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Σημαντική τη σημερινή ημέρα, διότι τοποθετούμε στον διάλογο των ευρωπαϊκών εκλογών, στο διάλογο που έρχεται να μας δώσει την κορύφωση της Κυριακής με τις εκλογές, ένα σημαντικό θέμα το οποίο θεωρούμε και ως χωριά αλλά και ως κράτος ότι δεν έχει κλείσει και ζητάει δικαίωση. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων πρέπει να παραμένει ανοιχτό, όχι τόσο σαν μια οικονομική αποζημίωση, όσο σαν το ηθικό χρέος. Θα τονίσω το ρόλο του Πασόκ σε όλη αυτή την ανάδειξη των μαρτυρικών χωριών και τις δικαιώματα, τις δικαιώσεις που θέλουμε για τα δάνεια, τα πολεμικά. Όπως τόνισαν δήμαρχοι και υποψήφοι ευρωβουλευτές, κουβαλούν στη ψυχή τους τον πόνο, αλλά και τις ηρωικές πράξεις των αγωνιστών. Σε αυτόν τον πόνο και τις στάχτες χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως σημείωσαν θα υπερασπιστούν τις αρχές και τις αξίες της, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις κάλπες. Μήπως που θα σηκώσουμε κι εμείς το θέμα αυτό των αποζημιώσεων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρό γιατί όπως με ρώτησε κάποιος σήμερα, μα ασχολήσετε με το παρελθόν κύριε Παπανδρέου, γιατί είπα αυτό σε γράφιο. Λέω, δείτε τι γίνεται στη Γερμανία σήμερα. Πριν τρεις εβδομάδες είχαν μια μεγάλη συγκέντρωση το κεντρικό κόμμα, το AfD, και αφορούσαν όλοι λευκά t-shirt, το οποίο νομίζω επειδή είναι άγρια φυλή και τραγουδάγανε τραγούδι του Χίτλερ. Έχουμε την ευθύνη η Ελλάδα να πάει εκεί στην καρδιά του κτίνους, σε αυτή την περίπτωση στη Γερμανία, σε αυτούς, να τους θυμίσουμε τι κάνανε. Όπως σημείωσε ο κ. Σιγκελάκης, η Ευρώπη οικοδομήθηκε στις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν τελείωσε η κατοχή, η Ελλάδα ήταν κρανίου τόπος, χώρα μαυροφορεμένων γυναικών και λιπόσαρκων παιδιών. Συναντώνται όλα τα καμένα χωριά της Κρήτης, όλα τα καμένα χωριά της Ελλάδας που πρωταγωνίστησε στην αντίσταση και στη θυσία που έπεισε ποταμούς. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνουν τα θύματα, τείνουν να επαναλαμβάνονται. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, τόνισε μεταξύ άλλων ομιλητές, επαναλαμβάνοντας αιτήματα για την επιστροφή του κατοχικού δανείου στην Ελλάδα, την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων και όχι μόνο.